Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ θερμά όλους και όλες για την παρουσία, ιδιαίτερα τους φορείς του παλιού νομού Λασιθίου, και λέω παλιού διότι αυτός ο διοικητικός διαχωρισμός σήμερα δεν ισχύει, ωστόσο είναι φανερό ότι το Λασίθι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Μια περιοχή η οποία πρέπει να στηριχτεί με ιδιαίτερα προβλήματα αλλά και με πολύ σημαντικές δυνατότητες. Η πρόθεσή μας, όπως είπα και πριν στους δημοσιογράφους που ζητήσαν μια δήλωσή μου, είναι να ακούσουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε όσους και όσες θα πάρετε το λόγο να μην διστάσετε να πείτε και τα παράπονά σας και την κριτική σας, αλλά ταυτόχρονα πέραν της κριτικής να ψάξουμε μαζί να βρούμε και λύσεις. Διότι αυτό το οποίο καλούμαστε σήμερα να κάνουμε σε μια πολύ δύσκολη ισορροπία, σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και σε ένα εξαιρετικά δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να ξαναγυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για να μπορέσουμε αυτούς να τους διανύουμε με δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να βγούμε από την κρίση αντιμετωπίζοντας και προβλήματα. Λύνοντας τα προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν άμεσα, υπάρχουν και άλλα που μπορούν να λυθούν άμεσα, αν υπάρχει πολιτική βούληση και επιμονή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό υπάρχει από τη δική μας πλευρά. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αλάθητοι, αλλά επιμονή και πολιτική βούληση υπάρχει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεννόηση με τους βουλευτές και τους φορείς της περιοχής, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Λασιθίου με τις ιδιαιτερότητές του. Θέλω να σας πω επίσης ότι ήταν πολιτική μας επιλογή το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που αφορά την Κρήτη, το 50% σχεδόν, να κατευθυνθεί στο Λασίθι. Και βεβαίως θέλω να σας πω επίσης ότι χθες εξαγγείλαμε την αποφασιστικότητά μας να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας και το όραμά μας εντός της τετραετίας μας να ξεκινήσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την η ολόκληρη την Κρήτη, που βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε εξαγγελίες δυστυχώς και στα χαρτιά, ο βόρειος οδικός άξονας. Και ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τους φορείς και στην χθεσινή μου ομιλία τοποθετήθηκα πάνω σε αυτό για τις θετικές εξελίξεις σε σχέση με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να υπάρξει μια προοπτική χρηματοδότησης. Το επόμενο διάστημα θα κινηθούμε γοργά σε αυτή την κατεύθυνση, βάζοντας ως στόχο μέσα στο 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Αν όχι μέσα στο 2017, τουλάχιστον αρχές του 2018, ώστε μέσα στο 2018 να ξεκινήσει το έργο. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο θα μικρύνει τις αποστάσεις στο νησί και το πόσο θα συμβάλλει ώστε να ενωθούν τα αστικά κέντρα και άρα να μην αισθάνεται η Σιτία ως το απομακρυσμένο άκρο του νησιού, αλλά και συνολικά το Λασίθι ως κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη Κρήτη. Στον τομέα των οδικών έργων, επίσης χρηματοδοτούμε με διαφάνεια, όπως ακούστηκε πιο πριν, την αποπεράδοση της μεγάλης γέφυρας Χαμεζίου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη γέφυρα του Χαμεζίου αντικατοπτρίζεται με πληρότητα, θα έλεγα, το πώς αυτό το όραμα, αυτό το έργο του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης ολοένα και ανακοινώνονταν ότι θα προχωρήσει, αλλά δεν προχωρούσε και είχε καταδείξει να είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Επί 40 σχεδόν χρόνια κυβερνήσεις προχωρούσαν δήθεν στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά η γέφυρα που είναι κομμάτι τελειωμό δεν είχε. Είχαμε για μια γέφυρα 841 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
Χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια και τελικά συνολικά 16,5 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί. Χρειάστηκε ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Σπύρτζης, να υπογράψει στις 3 του περασμένου Οκτώβρη απόφαση χρηματοδότησης με επιπλέον 6 εκατομμύρια, προκειμένου να βγει στον αέρα η διακήρυξη του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων της μέχρι τώρα κατασκευής και για την ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην χρηματοδότηση των αρδευτικών έργων του οροπεδίου Λασιθίου με 15 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ενώ ολοκληρώνεται η μελέτη για τον προσαγωγό Μύρτους Μπραμιανών, ένα σημαντικό αρδευτικό έργο για την Ιερά Πέτρα. Και σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη της κατασκευής του. Αντιμετωπίσαμε, πιστεύω θετικά, το ζήτημα του επιδόματος θέρμανσης στους ορεινούς δήμους. Ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα για το οροπέδιο Λασιθίου. Ολοκληρώσαμε τον οργανισμό για το κέντρο αποκατάστασης στη Νεάπολη και απομένουν οι τυπικές πλέον διαδικασίες για να ξεκινήσει η μελέτη. Προχωρήσαμε στην παραχώρηση κτηρίου του ΟΑΕΔ στο ΚΕΘΕΑ στην Ιερά Πέτρα. Και μόλις χθες πληροφορήθηκα και για ένα επίσης θέμα που μπορεί να λυθεί σε σχέση με την υπηρεσία της ΔΕΗ στην Ιερά Πέτρα και τηλεφώνησα στον διοικητή της ΔΕΗ, ο οποίος μου είπε ότι άμεσα θα βγει η σχετική εντολή ώστε να παραμείνει η ΔΕΗ, μιας και είναι και ο δήμαρχος εδώ της Ιερά Πέτρα, να παραμείνει στην πόλη και να μην οδηγούμεθα σε παράλογες αποφάσεις που δημιουργούν επιπρόσθετα εμπόδια και προβλήματα στους κατοίκους. Να χρειάζεται δηλαδή ένας πολίτης από την Ιερά Πέτρα να έρθει στον Άγιο Νικόλαο. Όχι δεν είναι ωραίος ο Άγιος Νικόλαος, ωραίος είναι, αλλά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε τους πολίτες δίχως λόγο. Πόσο δε μάλλον όταν πληροφορήθηκα ότι το κτίριο εκεί ανήκει στη ΔΕΗ. Προσπαθούμε με δύο λόγια να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να διευθετήσουμε, να αναζητήσουμε λύσεις. Προφανώς υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα τα οποία είναι προς αντιμετώπιση. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Κοινός μας τόπος είναι η εκτίμηση ότι αυτός ο τόπος, επειδή έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, μπορεί να προχωρήσει αν υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός. Αναφέρθηκα χθες στην ομιλία μου για αυτές τις δυνατότητες που αφορούν την Κρήτη και βεβαίως επιμέρους τον νομό του Λασιθίου. Είναι ένας ευλογημένος τόπος η Κρήτη. Ευλογημένος από την τοποθεσία του. Ο τουρισμός μπορεί να δώσει σημαντικές δυνατότητες, αλλά δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Η Κρήτη μπορεί να γίνει η ατομομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής. Τα εξαιρετικά ποιοτικά, εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα. Η δυνατότητα που υπάρχει για συνέργειες ανάμεσα στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, ώστε πέραν της φυσικής, της απαράμιλης φυσικής ομορφιάς της Κρήτης, να γίνει και σημείο για την διαφήμιση των ποιοτικών διακοπών στην Κρήτη, να είναι το ελκυστικό σημείο για τους τουρίστες, τα ποιοτικά προϊόντα διατροφής, η κρητική διατροφή. Πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα και στους τοπικούς παραγωγούς να έχουν μια σημαντική διέξοδο για τα προϊόντα τους χωρίς να αναζητούν λύσεις μέσα από τις εξαγωγές και μόνο. Βεβαίως υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα. Τα γενικότερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το δυστυχώς πολύ σκληρό φορολογικό πλαίσιο. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Θα ακούσω και τις αγωνίες των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, ιδιαίτερα του επιχειρηματικού κόσμου. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Η κυβέρνηση αυτή κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Εξαντλεί κάθε χαραμάλα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Τη συμφωνία αυτή, την οποία ήταν ένας συμβιβασμός αναγκαίος για τη χώρα. Ένας συμβιβασμός όμως που δίνει μια χαραμάδα ελπίδας,
Αν δεν είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία, σήμερα θα ήμασταν υποχρεωμένοι για πλεώνασμα, όπως είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 4,5%, όχι 0,5%. Και βεβαίως πιστεύω ότι για πρώτη φορά μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται το 2017 και 2018 και 2,8% και 3,1% του ΑΕΠ, να μπορέσουμε να πιάσουμε εφικτούς στόχους πλεονασμάτων, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την επιτροπία, τα μνημόνια και τη βαθιά κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας τα 7 τελευταία χρόνια. Και ακολούθως να μπορέσουμε σε 1,5 χρόνο από τώρα, από το 19 και μετά, να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με ένα πιο ευέλικτο, πιο, αν θέλετε, ελαστικό πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής, για πιο ήπια πλεονάσματα δηλαδή, να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδικίες, να επουλώσουμε πληγές, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και ένα πιο προσιτό περιβάλλον στην επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι η σχεδιασμή, αυτό είναι το σχέδιο, αυτό είναι το πλάνο. Είναι ένα πλάνο ρεαλιστικό, κατά την άποψή μου υλοποιήσιμο. Χρειαζόμαστε όμως ταυτόχρονα την συνέργεια και την συμβολή όλων, ανεξαρτήτως των ιδεολογικών ή πολιτικών πεπιθήσεων. Βρισκόμαστε όλοι από την ίδια πλευρά, είμαστε στην ίδια βάρκα, αντιμετωπίζουμε την τρικυμία που πρέπει να καταλαγιάσει, πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξεφύγουμε, να μπούμε σε πιο ήρεμα νερά. Και θέλω τέλος να αναφερθώ στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός κρίκος, αν θέλετε, στην αλυσίδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για την έξοδο από την κρίση, θα έλεγα, καθώς και για την επούλυση των πληγών, αλλά και για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε μαζί και είμαστε μαζί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους που είναι σήμερα παρόντες εδώ, την Αντιπεριφερειάρχη, όλους. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Δήμαρχο γιατί του Αγίου, διότι το χρονικό πλαίσιο της περιοδίας μου είναι εξαιρετικά στενό και πρέπει να γυρίσω. Σήμερα έχουμε και μια ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Δεν είχα την ευκαιρία να τον επισκεφτώ στο γραφείο του. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση, κάθε άλλο. Θα ήθελα όμως να σας πω με ειλικρίνεια πως τούτη την ώρα, αυτές τις δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, αφήστε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις να τις διεξάγουμε εμείς στη Βουλή. Ξέρουμε να το κάνουμε αυτό. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αλλά ταυτόχρονα να ψάξουμε να βρούμε και λύσεις. Θα είναι εποφελία όλων μας, αν καταφέρουμε έστω και κάποια προβλήματα να τα λύσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουμε σήμερα εδώ. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεσή σας να σας ακούσω, να ακούσω τις τοποθετήσεις σας και αν χρειαστεί να επανέλθω.